Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ζήκος Παναγιώτης. Θα παρέσω να σας μιλήσω για το blockchain από την πλευρά λίγο του industry, πώς εμείς έχοντας μια εμπειρία στον χώρο της τηλεματικής και logistics, πώς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το blockchain στο εσωτερικό, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προϊόντα μας. Πολύ σύντομα, εμείς ασχολούμαστε με τηλεματική από το 2005. Έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά. Το 2018 γυρίσαμε στον χώρο του logistics υπό την ευρεία έννοια, στην οικογένεια logistics, δίνοντας ουσιαστικά μια λύση πολλαπλής δρομολόγησης για εταιρείες που έχουν καθημερινές παραδόσεις και οχήματα επιτέλους παραδόσεις. Το 19 για μας είναι σημείο αναφοράς, γιατί ουσιαστικά πάμε να εφαρμόσουμε, πάμε να ενσωματώσουμε το blockchain σε αυτό το προϊόν και να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε καλύτερο. Πριν πάμε παρακάτω, όμως, να δούμε λίγο τι σημαίνει logistics και την ελληνική οικονομία. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι μια ασθενής οικονομία. Δεν είμαστε ο ισχυρός παίκτης της Ευρώπης. Πολύ μικρή η οικονομία μας, ελάχιστα ασχολούνται μαζί μας. Έχουν όμως ένα λόγο να ασχοληθούν πάρα πολύ σοβαρά. Τη θέση μας, τη γεωγραφική. Είμαστε το σύνορο μεταξύ τριών ηπείρων. Είμαστε η πύλη μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Οι Κινέζοι και προς τιμήν όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ανοίξει το λιμάνι στους Κινέζους για να φέρουν τα προϊόντα τους. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε η Κίνα και όλη η Ανατολή να μπορεί να φέρει προϊόντα στην Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό εξάλλου, παρά το γεγονός ότι είμαστε πολύ ασθενής οικονομία, η θέση μας, το LPI, Logistics Position Index, είναι αρκετά υψηλό. Και πιστέψτε με, με καλές κινήσεις μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Αν το δούμε λίγο σε νούμερα, θα δούμε ότι το logistics συνεισφέρει 10% περίπου, κάτι λιγότερο, στο καθαρίσμα εγχώριο προϊόν, απασχολεί σχεδόν το 5% του εργατικού δυναμικού και είναι ένας πολύ ζωντανός τομέας. Έχει μέσα εταιρείες 3PL, 4PL, logistics εταιρείες δηλαδή που εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Έχει μέσα εταιρείες, πάρα πολλές εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες αυτούς. Έχει μέσα τεράστια έργα που γίνονται, περιβόητο TEN-T. Το TEN-T έχει να κάνει με τους αυτοκινητόδρομους που τα τελευταία χρόνια χτίζονται στην Ελλάδα παρά την κρίση. Έχουμε πολλούς αυτοκινητόδρομους που διευκολύνουν μεταφορές προϊόντων και εντός αλλά και διαμέσου της Ελλάδας προς τις υπόλοιπες χώρες Βαλκανίων και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν θελήσουμε να δούμε το χώρο του logistics σαν μια γρανοζωτή αλυσίδα, θα πούμε ότι σε πολύ πολύ χονδροειδή έτσι, τοποθέτηση έχει τρία βασικά πράγματα. Το warehousing, αποθήκευση προϊόντων, το picking and packing, συλλογή αυτών και τοποθέτηση σε συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς οποιασδήποτε μορφής για μεταφορά τους, και το action transportation, που είναι και η μεγάλη δύναμη του logistics, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι που μπορούμε να επέμβουμε και να δώσουμε πάρα πολλές λύσεις, χωρίς να μειώνουμε τα προηγούμενα φυσικά. Το οποίο ουσιαστικά αυτή η αλυσίδα αλληλεπηρεάζεται μεταξύ της, επηρεάζεται ένα γρανάζι στο άλλο και φυσικά παραλαμβάνεται πολλές φορές από τη στιγμή που ένα προϊόν παράγεται μέχρι να φτάσει στο τελικό καταναλωτή του. Το ξεζούμιο είναι ότι στον χώρο των μεταφορών, ενώ έχουμε, που λέγεται το άσμα και αεροπλάνα και βαπόρια, απ' όλα να μεταφέρουν, ως επιτοπλίστων, τα κλασικά φορτηγάλια που βλέπουμε κάθε μέρα και στους δρόμους εξυπηρετούν πάνω από τις μεταφορές καθημερινά. Το πρόβλημα του χώρου του logistics και στο οποίο ουσιαστικά το blockchain μπορεί να επέμβει σημαντικά είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία που υπάρχει μέσα στον χώρο του logistics από τη στιγμή που ένα προϊόν παράγεται μέχρι να καταναλωθεί είναι τεράστια. Χιλιάδες transactions, πολλά έγγραφα. Σύμφωνα με μια έρευνα της IBM, μιλάμε για πάνω από 300 έγγραφα που συντονίζουν ένα προϊόν όταν πρέπει να αλλάξει ήπειρο. Δηλαδή παράγεται μια μπανάνα στο βαδόρ και μέχρι να φτάσει στην τυφάδα του σπιτάκι μου, 300 έγγραφα, εκατομμύρια transactions, τράπεζες ενδιάμεση που ρυθμίζουν συναλλαγές, τελωνία που ρυθμίζουν εισαγωγές και εξαγωγές. Όλα την πληροφορία είναι τόσο χαοτική που τελικά, αν κάποιος θέλει να δει το προϊόν από πού πέρασε και σε τι συνθήκες, είναι αδύνατο. Black box. Απλά εμπιστευόμαστε ότι είναι μπανάνα που έχει κάτι μεταλλαγμένο και το δίνουν στα παιδιά μας. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή, πριν δω το πάντερμά τους, logistics και blockchain, μια πολύ σύντομη εισαγωγή τι σημαίνει blockchain. Αν και προλαβήσαν τις μεγάλες, αν ειδικά ποιος ο Θερμίδης, μεγάλες απόλυτα. Για μένα, το blockchain είναι ουσιαστικά ένας από τους τρεις πυλώνες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Έχουν περάσει ήδη τρεις. Τη μία τη μάθαμε ιστορικά, το χιατμού, την άλλη τη μάθαμε τους παππούδες μας, ηλεκτρισμός, την τρίτη βιώσαμε, η πιο πολύ εδώ πέρα μέσα, ίντερνετ και υπολογιστές, η τέταρτη επίσης τη βιώνουμε για να είμαστε τυχεί γι' αυτό, να έχουμε την τυχιά μας πάνω από όλο που λέει. Είναι ουσιαστικά η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έχει. Τεχνητή νοημοσύνη. Η ικανότητα της μηχανής να σκέφτεται και να αλληλεπιδρά. Να αυτοπρογραμματίζεται. Να μην περιμένει να τον προγραμματίσω. Internet of Things. Τα δισεκατομμύρια εισιτήρων που πάντα υπήρχαν. Εκεί ήταν και μαζί με δεδομένα. Απλά τώρα, μέσω του 5G, τους δώσαμε την πολυτέλεια να μπορούν να στέλνουν τα δεδομένα στα servers για να τα εξεργαζόμαστε. Και φυσικά το ίδιο το blockchain. Τι είναι λοιπόν το blockchain?
πάλεψα πάρα πολύ να δώσω ένα απλό ορισμό. Και ο λόγος είναι γιατί. Πραγματικά να το δούμε σαν ορισμό. Είναι Distributed Ledger Technology. Όπως είπε και ένας διάσημος πολιτικός, ναι, ρε, πούνε. Wow! DLT. Φανταστείτε λοιπόν να πω εγώ στην κόρη μου την 8χρονη, την ερώτησα προχθές, μπαμπά με διασχολείσαι, γιατί γράφουν έκθεση στο σχολείο, αγάπη μου εγώ κάνω Distributed Technology. Και θα καταλάβει απολύτως τίποτα. Το πιο κοντινό λοιπόν που βρήκα και το έψαξα πάρα πολύ, δεν είναι δικό μου, το κλεμμένο είναι ένα δέντρο, το άκουσα. Μου θυμίζει το blockchain ένα τευτέρι. Πώς δηλαδή στον ονόματο Zikos, στην ομόνιμη ταινία του 70, είχε το τυφεράκι στο μανάδικο και κάθε φορά που κάποιος αγόραζε κάτι και δεν είχε να πληρώσει, το έγραψε το τευτέρι. Αυτό λοιπόν το έγραψε το τευτέρι, δεν διαγράφεται ποτέ από το τευτέρι, από μόνο όταν πληρώσω απλά μια διακριτική διαγραφή επάνω. Και είναι ένα τευτέρι που συνεχώς μεγαλώνει την πληροφορία. Κάθε φορά που κάποιος αγοράζει κάτι, ένα νέο transaction μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Φαντάστε λοιπόν όλοι όσοι ψωνίζουν από το μανάδικο, έχουμε το ίδιο τευτέρι, αντίγραφό του, και κάθε φορά που είναι να μπει μια νέα συναλλαγή, όλοι συμφωνούμε ότι ο Παναγιώτης αγόρασε το μανάδικο το συγκεκριμένο προϊόν και μετά εισέχεται στην αλλαγή μέσα. Και επειδή μιλάμε για υπολογιστές, αν βάλουμε και λίγη κρυπτογράφηση, λίγο private, public keys και hash values, κάνουμε την πληροφορία τη secure. Αυτό λοιπόν το κατανεμημένο τευτέρι που όλοι έχουμε την ίδια κόπια και κάθε φορά που είναι να μπει κάτι, όλοι συμφωνούμε για να ψωθεί το transaction, είναι ουσιαστικά ένα πολύ απλοϊκό, θα έλεγα, ορισμό του blockchain. Όπως το κατάλαβα και όπως το εξήγησε στην κόρη μου η εργατική ίδια. Έχοντας την πληροφορία, αν πάμε και ένα level παραπέρα, μπορούμε να πούμε ότι αθετσοποιήσουμε την πληροφορία για να δώσουμε έξυπνα συμβόλαια. Τι είναι έξυπνα συμβόλαια? Κάτι πάρα πολύ απλό, ένα απλό αλγόριθμο τη λογική του ITTT. If this, then that. Αν γίνει αυτό, να γίνει το άλλο. Αν το προϊόν μεταφερθεί από το καράβι στο λιμάνι, τότε ο ιδιοκτήτης της πλειοψηφικής εταιρείας να πληρωθεί αυτόματα χωρίς να περιμένει καμία τράπεζα να εκτελέσει την αλλαγή. Πολύ πολύ γρήγορα γιατί το blockchain δίνει τρία πράγματα. Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει verified transactions. Το δίκτυο θα κάνει μόνο του. Όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Εφόσον δεν υπάρχει ένα intermediary να ακτιβίζει το δίκτυο, αυτός λοιπόν πάβει να έχει και τη δύναμη. Γιατί το Facebook για παράδειγμα, ο λόγος που είναι πάμπλωτο δεν είναι γιατί δεν μας χρεώνει τίποτα. Όλοι είμαστε εκεί πέρα μέσα, σίγουρα όλοι μας έχουμε λογαριασμό. Σχεδόν όλοι μας. Δεν πληρώνουμε κάτι γι' αυτό. Έχοντας όμως όλα τα δεδομένα στα χέρια του, έχει μια τόσο ισχυρή δύναμη δικτύου, network power, που την πουλάει τις άλλες εταιρείες και τις αυρίζει. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, αν τα παντρέψουμε αυτά δύο που είπαμε μόλις τώρα, logistics και blockchain, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πάσα κατάσταση? Είδαμε προηγουμένως και αυτό που ισχύει πραγματικά είναι ότι στον χώρο του logistics υπάρχει χαοτική πληροφορία. Black box, αδύνατο να έχουμε διασύνδεση της πληροφορίας, αδύνατο να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Αυτό λοιπόν παλιά το blockchain να κάνει είναι να δώσει μια κοινή υποδομή για όλους. Όποιος ασχολείται με τον χώρο του blockchain θα πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη υποδομή, το συγκεκριμένο ledger, εκεί μέσα μόνο μπορεί να γράψει δεδομένα και από εκεί πέρα μπορεί να βρει τα δεδομένα αν θέλει να δει κάτι. Η συγκέντρωση των δεδομένων αυτών σε ένα shared ledger που όλοι μοιράζονται το ίδιο και όλοι συμφωνούν για την πληροφορία που υπάρχει πέρα μέσα, μας επιτρέπει να χτίσουμε πάρα πολλές υπηρεσίες για όλους. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει το διάβλο για όλους μας. Μας επιτρέπει λοιπόν να έχουμε καθαρό και γρήγορο χώρο του logistics. Όλα είναι ξεκάθαρα, αποθηκεύονται μέσα και δεν υπάρχει καμία επισφάλεια. Ο καταναλωτής ο ίδιος έχει απόλυτη διαφάνεια. Γιατί μπορεί σε οποιοδήποτε σημείο της κίνησης ενός προϊόντος από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση να έχει εικόνα τι έχει συμβεί. Αν λοιπόν εγώ μπορώ στην παράνα που πέρα από το σούπερ μάρκετ με ένα barcode να διαβάσω την κινητό μου και να δω από πού φορτώθηκε, με τι συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, ποιήσης, πού μεταφέρθηκε, με τι συνθήκες, λιμάνι, καράβι, φορτηγό, μέχρι να φτάσει σε μένα, άρα λοιπόν αυτό μου δίνει μια δύναμη τεράστια. Μια δύναμη να μπορώ να ελέγχω εντός εισαγωγικών όλη τη διαδικασία, καταναλώνοντας με το προϊόν. Και φυσικά, αν βάλουμε και τα έξυπνα συμβόλαια μέσα, διασφαλίζουμε ότι όλη αυτή η ενδιάμεση δεν χρειάζεται να περιμένουν κανένα να πληρωθούν. Όλε τι πληρωμέ θα γίνουν στην ώρα του. Μπορούν να ακούγεται απλό και να αρχίσουν τι έγινε. Όταν όμως έχουν 140 δισεκατομμύρια δολάρια σε disputed accounts, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις τάξης του 1,5 μήνα, άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο καημένος παραγωγός που παράγει το προϊόν του, μέχρι εγώ να το καταναλώσω, αυτό δεν έχει πληρωθεί. Άρα πρέπει να χρηματοδοτήσει την επόμενη παραγωγή με δικά του κεφάλαια. Τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν έχουν όλοι την να το κάνουν. Υπάρχουν κοντά στην διαφάνεια αυτή που θέλω να πω, αλλά δεν θέλω να χάσω πολύ χρόνο γιατί το ρολόι αυτό με σκοτώνει, έτσι όπως κατεβαίνει. Αυτό όμως πρέπει να πω είναι σίγουρο ότι γενικά οι πολλές διαφορετικές πληροφορίες, τα πολλά διαφορετικά συστήματα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, στο υπάρχον μοντέλο δεν αλληλεπιδρούν. Είναι διαφορετικής χρονολογίας, διαφορετικής τεχνολογίας. Το interoperability είναι ελάχιστο.
Αν όλη η πληροφορία μεταφερθεί σε ένα κοινό ledger, σε μια κοινή εντός εισαγωγικών διανεμημένη βάση, που δεν είναι απλά βάση, αλλά στην απλοϊκή του μορφή, τότε πλέον μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό interoperability. Η διαφάνεια, την άκουσα προηγουμένως από τον Χάρη που την ανέλησε πάρα πολύ καλά, το γεγονός ότι εγώ μπορώ να γνωρίζω σε κάθε σημείο κίνησης του προϊόντος τι έχει συμβεί, μου δίνει τέτοια δύναμη που τελικά, αν η μπανάνα κατά τη μεταφορά τη, οι συνθήκες θερμοκρασίας υπήρησης βγουν εκτός ορίων, ούτε καν θα προχωρήσει ο διανομέας στο επόμενο στάδιο. Θα καταστρέψει το φορτίο, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι εγώ θα το καταλάβω. Ενώ τώρα που είναι black box, είμαι σίγουρος στην μπανάνα, κάπου κάποια στιγμή είχε εκτός ορίων αποφύγευσης. Εγώ την καταλαβαίνω όμως ότι απλά εμπιστεύομαι τυφλά κάποιον. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το blockchain στον χώρο το δικό μας. Εμείς λοιπόν παρέχουμε υπηρεσίες τηλεματικής. Για την αρχή, συγκεκριμένη περίπτωση παρέχουμε υπηρεσίες πολλαπλής δρομολόγησης, δηλαδή δίνουμε σε πελάτες μας την ευκαιρία να μπορούν να βελτιστούν τα δρομολόγια τους, να μας δίνουν τα δρομολόγια σε οδηγούς, να έχουν μηχανισμούς να ελέγχουν αν παραδόθηκε το εμπόρευμα, να έχουν real time monitoring, πολύ ωραίες πληροφορίες και αν το δούμε και σχηματικά στο χάρτη, φανταστείτε να έχουμε μια εταιρεία που έχει καθημερινές παραδόσεις πολλές. Το κάθε σημείο που βλέπετε είναι ένας πελάτης, έχει την ανάγκη του, έχει το time window, πότε θέλω το προϊόν μου, έχουμε συγκεκριμένα οχήματα. Πάρα πολλές πληροφορίες που είναι πραγματικά το να φτιάξει κάποιος δρομολόγια σε μια επιχείρηση είναι γολγοθάς, δεν είναι απλό. Χρειάζεται να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή που τελικά δεν μπορεί να το κάνει. Το βάζουμε λοιπόν σε έναν αλγόριθμο, το RAS, το έργο το λέμε, RAS, είναι σε service, και αυτό παράγει όμορφα δρομολόγια με σκοπό να εξυπηρετήσω όλους τους πελάτες, αξιοποιώντας τα ελάχιστα δυνατά resources, έτσι ώστε και ο πελάτης να πάρει το προϊόν του και στην ώρα που να το πάρει να έχω 100% delivery, 100% ικανοποίηση με όλα τα τέλεια. Αυτή λοιπόν είναι η τώρα κατάσταση. Πού πάμε, πού θέλουμε να πάμε, που έχουμε ξεκινήσει ήδη και πάμε. Θέλουμε ουσιαστικά να παντρέψουμε αυτά τα πράγματα και να πάμε σε μια νέα πλατφόρμα. Θέλουμε να υλοποιούμε ήδη μια πλατφόρμα που έχει να κάνει με πάντρεμα αυτό που βλέπουμε, δηλαδή υπάρχει ένα κενό μεταξύ των εμπορικών εταιριών που έχουν προϊόντα και των μεταφορικών εταιριών που έχουν οχήματα για να μεταφέρουν τα προϊόντα των υπολείπων. Δεν έχουν όλες τις εμπορικές εταιρείες δικό του στόλο. Άρα δεν μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους μόνες τους. Αντίστοιχα, οι μεταφορικές εταιρείες δεν είναι όλες 3PL, 4PL, μεγάλες, με συστήματα πληροφορικής, να μπορούν να έχουν μια υποδομή που τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους. Από μια έρευνα που έχει γίνει στην Αμερική, περίπου μισό εκατομμύριο επιχειρήσεις, 3PL λέγονται, είναι επιχειρήσεις του ενός φορτηγού. Ο οδηγός είναι το φορτηγό του. Για τον οδηγό αυτό η καθημερινότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το να μπορέσω να έχω το φορτηγό μου γεμάτο κάθε μέρα προϊόντα, όχι μισό γεμάτο, γιατί τότε κινούμε στο κόστος. Να το έχω φουλ γεμάτο έτσι ώστε να καλύπτω τα κόστη μου και να κερδίζω για την οικογένειά μου το μαστοζίν, είναι καλύτερο γουρβεθά. Το ίδιο για τι εταιρείε που δεν έχουν δικό του στόλο. Το να φτιάξουν δρομολόγια κάθε μέρα και να βρουν οχήματα είναι δύσκολο. Παλεύουμε λοιπόν να φτιάξουμε μια πλατφόρμα, τη φτιάχνουμε δηλαδή, που παντρεύει αυτέ τι ανάγκε έτσι ώστε οι μεν και οι δε να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Υπάρχουν ήδη λύσει, δεν είμαστε πρωτοπόροι, υπάρχουν ήδη προϊόντα. Το καινούργιο που κάνουμε είναι τι. Δίνουμε δυνατότητα ωραία optimization. Άρα, εγώ δεν απλά επιλέγω ένα όχημα γιατί μου αρέσει. Ουσιαστικά δίνω το φορτίο μου στο σύστημα και αυτό μου δίνει το όχημα έτσι ώστε να παντρέψει παραγγελίες για να αξιοποιήσει τα ελάχιστα τα resources, ώστε να έχω το ελάχιστο δυνατό impact στο περιβάλλον από emissions των οχημάτων. Και παράλληλα, όλα αυτά πάνω θεωρώντας το blockchain ως την υποδομή από ένα blockchain. Έτσι ώστε όλα να αποθηκεύονται σε ένα κοινό δίκτυο μεταξύ μεταφορικών και εμπορευματικών εταιριών, ώστε να μην υπάρχει καμία επισφάλεια, κανένα dispute, να υπάρχουν smart contracts, να ορίζουν τις πληρωμές, να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης, να υπάρχει δυνατότητα να μπορούν όλα τα transactions, όχι τα πάντα, γιατί κάποιες συναλλαγές οικονομικής μορφής είναι κρυφές, εξού και οδηγούμαστε σε μελλοντική private blockchain, αν και είναι ακόμα υποσκέψη. Άρα λοιπόν να παντρέψουμε τεχνολογίες και μάλιστα, να το πάω ακόμη πιο πέρα, αυτό που έλεγε ο κ. Τόμικο, να βάλουμε και λίγο 5G μέσα, διότι τα φορτηγά τα συγκεκριμένα είναι εφοδιασμένα με αισθητήρες, που συνεχώς στέλνουν και την τοποθεσία και τη θερμοκρασία και την υγρασία και την πίεση υπό περιπτώσεις στο blockchain. Άρα λοιπόν, όχι μόνο έχουμε πάντρεμα αναγκών και μέσου, έχουμε και πλήρη διαφάνεια όλη τη μεταφορική αλυσίδα. Άρα και ο καταναλωτής μπορεί να κερδίσει. Τα λέω λίγο συγκεκριμένα, αλλά κρατάμε την λίγο εμπορικό προϊόν, το κρατάμε και λίγο όσο μπορούμε και στο λίγο να το φτιάξουμε. Δεν θα σου κουράσω με το ρολόι, είναι αμήλικτο. Δεν θα σου κουράσω με σώμα αναλύσει. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τα καλά και τη βελτιστοποίηση δρομολογίων, ελάχιστη δυνατή αξιοποίηση resources ώστε να μην έχουμε περιττά έξοδα και το blockchain, το περίπου το DLT. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το μεγάλο θέμα είναι ουσιαστικά και το μεγάλο ρίσκο με το blockchain. Ότι είναι, αν θέλουν να έχουν μια πλατφόρμα που πραγματικά να γίνει οικοσύστημα για όλου ή θα παίξουν όλοι κανένα. Δεν μπορεί η μισή να παίζουν και η άλλη μισή να έχουν τη δικιά τεχνολογία. Είναι σαν το Ιντερνετ.
Δεν μπορεί να έχω μισού στο ίντερνετ και μισού να το χρησιμοποιούν. Δεν μπαίνω τη μέγιστη δύναμη που μου δίνει αυτή η τεχνολογία έτσι. Και μια και μιλάμε για οικοσύστημα, να πω ότι μια πλατφόρμα τέτοια θα επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι περίπου 600.000. Συνεισφέρουν περίπου το 1/3% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος. Άρα μια πλατφόρμα που πραγματικά θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του οικοσυστήματος είναι εξαιρετική σημασία. Σχεδόν τελειώνω, το ρολόι τελείωσε, εγώ τελείωσα σε ένα λεπτάκι. Αυτό και είναι η καμπάνια closing. Το τι δεν είναι το blockchain, το οποίο κύριο Ευρωμίδη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι bitcoin. Το bitcoin είναι ένα application του blockchain. Τι άλλο δεν είναι. Δεν είναι η λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Μην πάμε, γιατί το κάνουμε πολύ στην Ελλάδα, το έχουμε αυτό. Είναι trend, είναι fancy, θα ακούω πάρα πολύ ωραίο. Θα πάω να κάνω το προϊόν μου για το blockchain. Όχι. Το blockchain πρέπει να ψωμίσει το προϊόν μας. Και μάλιστα υπάρχει ένα φορέα εξάλογο από την Accenture που ουσιαστικά έχει έξι ερωτήσει που με το ότι. Που αν τελικά η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις είναι ναι, δεν θα σου κουράσω να πάω θρουμώδες ερωτήσεις, τότε πήγαινε το blockchain. Αν σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει ενδιασμός, μην το κάνεις δε και καλά γιατί είναι όμορφο. Όλα έχουν να κάνουν κυρίως με τα δεδομένα. Data governance, data privacy, data security, transaction, transparency. Έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους τελικά το αν πρέπει να έχω blockchain ή όχι. Και αν τίποτα από όλα δεν πιάνει, ρωτήστε τη μαμά σας. Αστείο, αλλά αν δείτε στον δρόμο και ρωτήσετε 10 ανθρώπους τι είναι το blockchain, 15, γιατί θα βρεθούν και άλλοι 5 γύρω, θα πούν ξέρω ότι είναι και σαν και προϊόν ήδη. Το έχω ζήσει δηλαδή και πραγματικά είναι λίγο παράξενο το που γίνεται για μια φορά. Σίγουρα όμως, και εδώ κλείνω, το blockchain είναι αλλαγή. Είναι άνεμος αλλαγής. Και όπως λένε οι φίλοι μας Κινέζοι σε μια παροιμία, όταν φυσάει ο άνεμος αλλαγής, κάποιοι επιλέγουν να φτιάξουν τείχους, γιατί τους αρέσει να ζουν στο comfort zone τους και δεν θέλουν να βγουν από αυτό, και κάποιοι επιλέγουν να φτιάξουν εμόμιλους. Για να μπορέσουν να χτίσουν αυτοκρατορίες και να αγκαλιάσουν την τεχνολογία. Είμαι μαζί σας. Επιλέξτε να είστε πραγματικά αυτοί που θα χτίσουν ανεμόμυλους, αλλά κάντε το σοφά, όχι γιατί είναι όμορφο. Ευχαριστώ πολύ.